Σήμερα θα δούμε μια άσκηση γραμμικού προγραμματισμού. Για να πάρουμε τα δεδομένα της άσκησης, ρωτάω στο Copilot και του λέω αν μπορεί να μου εξηγήσει με ένα παράδειγμα μεγιστοποίησης με τρεις μεταβλητές τι είναι ο γραμμικός προγραμματισμός και αν μπορεί να μου δώσει κάποιες στιγμές για να δοκιμάσω με το solver του Excel. Οπότε, εδώ λέμε, μου λέει ότι είναι μια μαθηματική τεχνική κτλ. Και μου λέει το εξής παράδειγμα, ότι έχουμε μια συνάρτηση F, η οποία επηρεάζεται από το χ, ψ και z με αυτή τη μορφή και έχουν τους κάτωθι περιορισμούς ότι το χ και το ψ και το z πρέπει να είναι μικρότερο του 10, δύο φορές το χ συν ψ να είναι μικρότερο του 8, το χ και το 3 ψ και το 2 z να είναι μικρότερο του 15. Εμείς θα βάλουμε έξτρα περιορισμούς ότι θέλουμε ακέραιους αριθμούς και ότι θέλουμε και θετικούς αριθμούς. Οπότε πάμε να το σετάρουμε στο Excel. Θα βάλουμε χ, ψ και Z και το αποτέλεσμα της πράξης τους που θα είναι το F, η συνάρτηση F. Ας κεντράρουμε λίγο και πάμε να δούμε τι έχουμε. Εδώ λοιπόν θα υποθέσουμε στην αρχή ότι όλες μας οι τιμές των μεταβλητών είναι 0 για να τις αρχικοποιήσουμε. Άρα βάζουμε 0 και πατάμε Ctrl Enter και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το σετάρουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τις φόρμουλες που γράφουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Εγώ προτιμώ να το κάνω με το sum product, ούτως ώστε να κάνει τους πολλαπλασιασμούς και τις αθροίσεις μόνο του το Excel και να μην τα γράφω στο χέρι. Οπότε, εδώ αυτή η συνάρτηση, το F του χ, ψ, z, έχει παραμέτρους 3, 2 και 4. Άρα, το 3 είναι η παράμετρος του χ, το 2 είναι η παράμετρος του ψ και το 4 είναι η παράμετρος του z. Άρα, αν θέλαμε να φτιάξουμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, θα πηγαίναμε στο F και θα λέγαμε πολύ ωραία sum product T του χ ψ z παγωμένου, F4, θα δούμε γιατί, το παγώνουμε για να το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, με τις μετά α, β, γ, ουσιαστικά που είναι, τις παραμέτρους της κάθε μεταβλητής. Οπότε τώρα εδώ έχουμε μια συνάρτηση η οποία υπολογίζει αυτό ακριβώς το γινόμενο και άθροισμα. Οπότε, τώρα θέλουμε να βάλουμε τους περιορισμούς. Εδώ έχουμε χ, ψ, z, που σημαίνει ότι οι παράμετροι για το χ, ψ, z είναι ένα σε όλα. Άρα, πολύ γρήγορα μπορούμε να πιάσουμε τα τρία κελιά και να πούμε βάλουμε το 1, Ctrl Enter, έτοιμο και η φόρμουλα εδώ. Απλά θα τραβήξουμε τη φόρμουλα που έχουμε από πάνω, copy, control V και έχει κάνει το αντίστοιχο γινόμενο για να μας φέρει το αποτέλεσμα. Και λέμε ότι αυτό εδώ θέλουμε να είναι, το γράφουμε απλά για να το θυμόμαστε, δεν επηρεάζει το solver, θέλουμε να είναι μικρότερο ή ίσο και δίπλα βάζουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει που είναι το 10 στην προκειμένη. Οπότε, ας τα κεντράρουμε και αυτά και επειδή θα κάνουμε τρεις τέτοιες ανισώσεις, πάμε να φτιάξουμε και τις τρεις επόμενες. Οπότε είναι, εδώ το χ έχει το 2, το ψ έχει το 1 και το z επειδή δεν υπάρχει έχει το 0. Άρα μπορούμε να πούμε 2, το ψ έχει το 1 και στο z δεν βάζουμε τίποτα, είναι το 0. Άρα τραβάμε τη φόρμουλα προς τα κάτω και για τα υπόλοιπα κελιά και αντίστοιχα έχει πιάσει αυτό που θέλουμε. Πάμε και στο τελευταίο. Έχουμε, για το χ έχουμε το 1, για το ψ έχουμε το 3 και για το z έχουμε το 2. Άρα εδώ θα βάλουμε 1, 3, 2 και θα πούμε τις αντίστοιχες τιμές. Εδώ είναι 8 και εδώ είναι 15. Οπότε πάμε να το κάνουμε και λίγο πιο οπτικά κατανοητό. Βάζουμε τους τίτλους μας. Αυτά εδώ πρακτικά είναι τα σταθερά μας μέρη και αυτό είναι κάτι που θα υπολογίζεται και εδώ με ένα άλλο χρώμα ίσως θα βάλουμε τους περιορισμούς μας και πώς υπολογίζονται, ας πούμε ότι έχουν αυτό το χρώμα. Οπότε αυτό εδώ αν θέλαμε να το σηματοδοτήσουμε σημαίνει ίσον και από κάτω είναι οι αντίστοιχες εξισώσεις που υπολογίζουν το αποτέλεσμα και θα το συγκρίνουμε με τους περιορισμούς. Και θέλουμε να έχουμε, όπως είπαμε, να είναι integer όλες οι μεταβλητές και θέλουμε να είναι όλες και μεγαλύτερες ίσες, μεγαλύτερες ή και ίσες, μεγαλύτερες ή και ίσες με το 0. Ωραία. Πάμε τώρα να το δούμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο data,
solver και λέμε ποιο είναι το objective, ποια είναι η συνάρτηση, είναι αυτή εδώ. Αυτό, ό,τι υπολογίζεται σε αυτό το κελί. Θα κοιτάξει τη φόρμουλα και θα πάει να επιλέξει τις μεταβλητές. Τι θέλουμε να κάνουμε, μεγιστοποίηση. Άρα επιλέγουμε το max. Από ποια κελιά εξαρτάται, ποιες είναι οι μεταβλητές μας, είναι αυτά εδώ τα 30 κελιά. Ωραία. Πάμε να προσθέσουμε τα constraints τώρα. Add. Τι constraint έχουμε, είναι ό,τι έχει υπολογιστεί σε αυτό εδώ το κελί, θέλουμε να είναι μικρότερο ή ίσο από το 10. Add. Πάμε στο επόμενο. Ό,τι έχει υπολογιστεί το δεύτερο κελί, να είναι μικρότερο ή ίσο του 8. Add. Ό,τι έχει υπολογιστεί στο τρίτο περιορισμό, μικρότερο ή ίσο του 15. Add. Και πάμε τώρα να πούμε ότι θέλουμε να είναι όλα integers, άρα επιλέγω χύψη z, τις τιμές με τις οποίες θα παίξει, και θέλουμε να είναι integer. Add. Και όχι μόνο να είναι integer, θέλουμε να είναι και θετική αριθμή. Άρα, επιλέγω πάλι χύψη z, λέω μεγαλύτερο ή ίσο από πιο constraint, από το 0, το βάζω εκεί γιατί μπορεί να χρειαστεί να παίξουμε μετά και να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάποιο άλλο σενάριο, οπότε καλό είναι να το έχουμε εκεί και να το βάλουμε hard-coded, και πατάμε OK. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει όλες τις μεταβλητές. Και πάμε τώρα να κάνουμε την λύση. Πάρα πολύ εύκολα, διαλέγουμε solve και αμέσως μας έχει επιστρέψει τις τιμές 3, 0 και 6, ότι είναι οι τιμές που μεγιστοποιούν αυτή την συνάρτηση με αυτούς τους περιορισμούς. Τέτοιες ασκήσεις λύνονται πολύ συχνά σε εργοστάσια ή σε σχολές που κάνουν γραμμικό προγραμματισμό και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς που καλούνται αρκετά συχνά να κάνουν αυτή την άσκηση στο χέρι, οπότε είναι καλό να έχουν ένα εργαλείο που να μπορέσει να τους δώσει πιο γρήγορα τις απαντήσεις και να μην κάνουν τόσο τετριμένες λύσεις ανισώσεων. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, γράψε μου στα σχόλια τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε ή στείλε μου κάποια άσκηση που θα ήθελες να δεις σε κάποιο επόμενο βίντεο.